Κατάλαβες τι έχουν κάνει. Δηλαδή είναι τρελό αυτό που συμβαίνει, αλλά σου τα κάνουν όλα τούμπα. Και δεν το συζητήσαμε μόνο στη διάλογο την Κινέζικη. Το είδαμε και στις άλλες αποστατικές διαλέκτους. Όλα ακριβώς. Και θυμάμαι όταν πρωτοκάναμε τις πρώτες εκπομπές που είχατε, με ρωτήσατε γιατί έχουμε αυτόν τον τίτλο. Γλώσσα, διάλεκτη, αλλίωση. Να γιατί. Αλλιώσαν τα πάντα. Το διαπιστώσαμε, το είδαμε, αποδείχτηκε. Το είδαμε. Το βλέπουμε και ακόμα το βλέπουμε. Και το είδαμε στις άλλες διαλέκτους. Τι άλλο κάναμε. Γλώσσα κάναμε. Διάλεκτη είναι. Ποια είναι η πηγή. Η μία γλώσσα, η πραγματική που είχαμε πει. Κύριε Βασιλιάδη, με όλα αυτά που λέμε, φαίνεται ότι οι αποστάτες γνωρίζουν την αλήθεια, γι' αυτό ακριβώς τα έχουν κάνει όλα ανάποδα. Μα την γνώριζαν από την αρχή, αφού ήταν στη δημιουργία. Όλα ανάποδα. Ήταν στη δημιουργία και φύγανε. Ήτανε και φύγανε. Μία ακριβώς είναι η δημιουργία. Δεν υπάρχει άλλη. Πώς δεν το καταλαβαίνω, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, δηλαδή. Πόσο πιο απλά να το πω. Όταν λέμε είναι μία η δημιουργία, είναι μία. Όταν λέμε και όλα τα κείμενα είναι ένα, είδατε ότι σε κάθε σύμβολο που πάμε, αναγκάζομαι να σας πω. Να σας παραπέμψω να διαβάσετε και αυτό το κείμενο που θα σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτό. Μα το ίδιο γίνεται σε όλα τα κείμενα. Αν πούμε στην τελική γραφή και ο ίδιος ο πρόεδρος που τα έγραψε, μέσα από τον Ελλάνιο Κόσμο 600 για παράδειγμα, όταν διαβάζουμε, σου λέει: διαβάστε και αυτό για να γίνει πιο κατανοητό, να είναι πιο δίκαιο, να είναι πιο έτσι. Γιατί πρέπει να νοήσεις. Για να νοήσεις πρέπει να έχεις την πληροφορία και να την κάνεις γνώση. Η πληροφορία, άμα την πάρεις απλά σαν πληροφορία και δεν γίνει κτήμα σου, δεν γίνεται γνώση. Άρα λοιπόν για να νοήσω πρέπει να έχω γνώση. Μα για να αποκτήσω γνώση πρέπει να κάτσω να μελετήσω. Να μελετήσω σε βάθος, να καταλάβω τι γράφει, τι λέει, γιατί το λέει, πότε το λέει, τι θέλει να πει ακριβώς. Και να μπορέσω να το κάνω δικό μου.